Πάμε και στην ουσία, yeah. κύριε Τζίμα, για να απαντήσετε από αυτού. Την Υπά ώρα που ο κύριο ναι. Μητσοτάκη μιλάει για γελιότητε και αναρωτιέται αν αυτή είναι η επίσημη θέση τη Τουρκία, μέσω Twitter, στο Υπουργείο Εσωτερικών τη Τουρκία υπάρχει αναρτημένο χάρτη, αν μπορούμε να τον δούμε, ο οποίο απεικονίζει την υποτιθέμενη εμβέλεια τη ε, δικαιοδοσία τη τουρκική ακτοφυλακή. Όπω βλέπετε, ο χάρτη αυτό κόβει το Αιγαίο στη μέση περιλαμβάνει τα μισά ελληνικά νησιά του Αιγαίου, μέχρι και <coughs> τα χωρικά ύδατα της Σιτίας. Εννοείται μεγίστη, Καστελόριζο, Δεκάνησα, η μισή Κύπρος. Αυτός ο χάρτης είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, είναι επίσημη θέση της Τουρκίας. Και εγώ αναρωτιέμαι κύριε Τζίμα, όπως και στην περίπτωση του, του Τουρκοαιγαίου, από τις χιλιάδες συνεργατών διορισμένων της κυβέρνησης, συμβούλων, παρασυμβούλων, ε, διπλωματών. Δεν βρέθηκε ένας να ενημερώσει τον κύριο Μητσοτάκη ότι υπάρχει αυτός ο χάρτης που συνιστά επίσημη θέση της Τουρκίας και άφησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να γελιοποιείται δυστυχώς με αυτή την απάντηση που έδωσε. Υπάρχουν για μένα, ε, συμφωνώ μα, υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Πρώτο ζήτημα, γιατί επιλέγει σε μείζωνα ζητήματα, έστω και αν σιγά σιγά στείνονται τώρα, η ελληνική πλευρά να απαντάμε τη τυβίσματα και όχι δια της επίσημη οδού. Δεύτερον, η ελληνική πλευρά έφτασε λίγες μέρες πριν να αναγνωρίσει τα δίκαια της Τουρκίας ω ως προς τις τρομοκρατικές απειλές όπως χαρακτήρισε του, των διαφόρων ειδών ε, του διαφόρων ειδών αγώνες που διεξάγουν οι Κούρδοι στο ιστορικό της Τουρκίας. Το αντάλλαγμα, η ανταπόδοση ε, σε αυτή την πρωτοφανή δήλωση Έλληνα πρωθυπουργού, πρωθυπουργού είναι αυτή από την πλευρά της Τουρκίας. Πώς νιώθει ο Έλληνας πρωθυπουργός όταν από τη μια λέει ότι ο κουρδικό αγώνας για δημοκρατία για μια δημοκρατική Τουρκία συνολικά, όχι για απόσχηση είναι τρομοκρατικό και η Τουρκία από την άλλη εμέσως αρχίζει να θέτει ζήτημα Κρήτης.